Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Αντρέα, φίλες και φίλοι, είναι πολύ συγκινητική αυτή η υποδοχή που μου επιφυλάσσετε σήμερα στη Λιβαδιά, σε αυτήν την επίσκεψη η οποία οργανώθηκε πάρα πολύ γρήγορα, καθώς βρισκόμουν λίγο παρακάτω στα άσπρα σπίτια, για να θεμελιώσω μια πάρα πολύ σημαντική επένδυση, την οποία θα εκτελέσει ο Όμιλος Μυτιλινέου, μια καινούργια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, ισχύως 830 ΜΒ, η πιο σύγχρονη στην Ευρώπη. Θα ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών και αποτελεί και αυτή η επένδυση την καλύτερη ένδειξη ότι κάτι αλλάζει επιτέλους στην πατρίδα μας. Και στο νομό. Και στο νομό. Στις 7 Ιουλίου, όταν είχα επισκεφθεί για τελευταία φορά τη Βιωτία, σας ζήτησα να μας δώσετε μία ισχυρή εντολή να αλλάξουμε την Ελλάδα. Ανταποκριθήκατε στο αίτημά μας και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Εσείς το καθήκον σας το επιτελέσατε. Εκλέξατε τη Νέα Δημοκρατία, αυτοδύναμη κυβέρνηση, την πρώτη αυτοδύναμη κυβέρνηση που είχε η χώρα από το 2009 και μετά. Και τώρα το βάρος της ευθύνης μετατοπίζεται σε εμάς, να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη, να μειώσουμε τους φόρους, να ολοκληρώσουμε σημαντικά έργα υποδομής τα οποία δεν είχαν ολοκληρωθεί και να κάνουμε μεγάλες παρεμβάσεις σε εθνικό επίπεδο, αλλά και μικρές παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο για να μπορούμε να αναδείξουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα της κάθε περιοχής. Έχω δώσει μια υπόσχεση στον εαυτό μου ότι δεν πρόκειται να παραμείνω κλεισμένο στο Μέγαρο Μαξίμου. Και όποτε μου δίνεται η ευκαιρία, θέλω να βρίσκομαι, να συνομιλώ με τους συμπολίτες μας, να ακούω τους προβληματισμούς τους. Δεν με ενδιαφέρουν τόσο οι επιδοκιμασίες της προσπάθειάς μας, αλλά η δημιουργική επισήμανση των εκκρεμωτήτων που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Ναι, έχουμε κάνει μια καλή αρχή. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω μας το πιστώνει η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας και αυτοί που δεν μας ψήφισαν. Και αυτό σίγουρα μας δίνει μεγάλη δύναμη να συνεχίσουμε με την ίδια ένταση, με την ίδια ταχύτητα στην υλοποίηση του προγράμματός μας. Μας ασκούνε κάποιοι κριτικοί γιατί κάνουμε, λέει, αυτά για τα οποία είχαμε δεσμευθεί προεκλογικά. Τους λέμε ότι η εποχή της κολοτούμπας πέρασε. Πήραμε μια εντολή να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας και αυτό θα υλοποιήσουμε για να είμαστε συνεπείς προς τους πολίτες οι οποίοι μας εμπιστεύθηκαν. Μειώσαμε ήδη τους φόρους. Μειώσαμε τον ένφια το 2019, ενώ είχαμε πει ότι θα τον μειώναμε το 2020. Ψηφίζουμε νέο νομοσχέδιο με μειώσεις φόρων, σημαντικές μειώσεις φόρων για τις επιχειρήσεις, για τα φυσικά πρόσωπα, για το 2020. Τελειώσαμε με τα capital controls. Ξεμπλοκάρουμε σημαντικές επενδύσεις, όπως το ελληνικό, τις κουριές, την επένδυση την οποία σήμερα είχα την ευκαιρία να θεμελιώσω σε ολόκληρη τη χώρα. Και η Ελλάδα ξαναμπαίνει στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη. Βρέθηκα στη Νέα Υόρκη την προηγούμενη εβδομάδα και είχα συνομιλίες με σημαντικότατους επενδυτές, οι οποίοι είναι τεθειμένοι να επενδύσουν πολλά δισεκατομμύρια στη χώρα μας. Γιατί? Διότι βλέπουν ότι υπάρχει πολιτική σταθερότητα, διότι βλέπουν ότι υπάρχει μια κυβέρνηση αποφασισμένη να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις, η οποία είναι συνεπής και η οποία βλέπει ότι η δημιουργία καινούριου πλούτου μπορεί να έρθει μόνο μέσα από επενδύσεις που θα δημιουργήσουν καλές θέσεις εργασίας. Αυτό θα γίνει στο μεγάλο επίπεδο των επενδύσεων, όπως αυτή που θεμελίσω σήμερα, θα γίνει και στο μικρό επίπεδο όμως των παρεμβάσεων στις τοπικές κοινωνίες που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη για να δημιουργήσουμε νέες δουλειές σε τοπικό επίπεδο. Θέλω να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι μαζί σας σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη γωνιά της στερεάς Ελλάδος. Είναι πολύ λίγες οι πόλεις που έχουν τη δυνατότητα να έχουν αυτό το φυσικό πλούτο εντός ουσιαστικά του αστικού του συστού. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να σας πω πόσο χαίρομαι που επισκέπτομαι έναν τόπο στον οποίο έχει αφήσει το προσωπικό του αποτύπωμα όχι απλά ο κύριος Τσιπλάκος, ήταν πολύ σεμνός αυτό το οποίο είπε, αλλά ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος δρομολόγησε τα σημαντικά αυτά έργα, τα οποία αποτελούν μια ανάσα ανάπτυξης, αλλά και ένα πνεύμονα πρασίνου ψυχαγωγίας αθλητισμού για την πόλη της Λιβαδιάς. Ο δήμαρχος μου επεσήμανε ότι η σύμβαση παραχώρησης λύγει εντός του επόμενου μήνα.
θα ανανεωθεί και πάλι για σημαντικό χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί ο Δήμος και η τοπική κοινωνία να επενδύσει στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του πολύ όμορφου τόπου. Έχω εικόνα και από τον Ανδρέα και από τους συνεργάτες μου για τα τοπικά προβλήματα, για την ανάγκη να γίνει επιτέλους ένα κλειστό κολυμπητήριο στην πόλη σας και βέβαια για τη μεγάλη εκκρεμότητα της άρδευσης της Κοπαΐδας, που αποτελεί μια ανελημμένη υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στους αγρότες και τους παραγωγούς σε ένα τόπο εξαιρετικά έφορο που αποτελεί καρδιά, πνεύμονα θα έλεγα, του πρωτογενούς τομέα συνολικά στην πατρίδα μας. Θέλω να ξέρετε ότι θα δουλέψουμε με πολύ μεγάλη συστηματικότητα, με μέθοδο, δεν θα σταματήσουμε, δεν θα ξεκουραστούμε μέχρι που να μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας. Και ο στόχος μας δεν είναι άλλος από το να πούμε ότι αφήσαμε οριστικά πίσω μας τα πέτρινα χρόνια της κρίσης. Ότι βάλαμε τη χώρα σε μια τροχιά ανάπτυξης και ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν μέρισμα επιτυχίας από αυτήν την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη που οραματιζόμαστε δεν αφορά μόνο τους λίγους, αφορά όλους. Οι θέσεις εργασίας που θέλουμε να δημιουργήσουμε δεν αφορούν κάποιους μόνο οι οποίοι μπορεί να τις εκμεταλλευτούν, αφορούν κυρίως τους μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι σήμερα γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα μείνουν εγκλωβισμένοι σε μια παχύδα φτώχειας, εάν δεν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης. Οι νέες υποδομές, η φροντίδα που θέλουμε να δώσουμε στην υγεία, στην παιδεία, αφορούν σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια. Θέλουμε το κόμμα κοντά μας να εμπολιάζει με την ενέργειά του, με το δυναμισμό το κυβερνητικό έργο, αλλά θέλουμε πάνω απ' όλα την κοινωνία κοντά μας. Και αυτοί οι δεσμοί εμπιστοσύνης, τους οποίους χτίσαμε όλα τα χρόνια που βρέθηκα στην αντιπολίτευση, που αλλάξαμε τη Νέα Δημοκρατία, που την ξαναφέραμε στο 40%, ποιος θα το περίμενε πριν από τρία χρόνια ότι η Νέα Δημοκρατία θα ξαναήταν το 40% αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δεσμεύτηκα ότι αυτή την εμπιστοσύνη που μου δείξατε, που μας δείξατε, θα την ανταποδώσω σε εσάς στο πολλαπλάσιο. Θέλω λοιπόν και πάλι να σας ευχαριστήσω για τη διαχρονική σας στήριξη και να σας διαβεβαιώσω ότι το έργο μας και το πρόγραμμά μας θα μιλάει από μόνο του. Δεν χρειαζόμαστε πολύ επικοινωνία και επικοινωνιακά φτιασήματα. Εσείς οι ίδιοι θα γνωρίζετε πότε και πώς οι ζωές σας θα γίνουν καλύτερες. Θα αφήνουμε το έργο μας να μιλάει για μας. Θα μιλάμε με χειροπιαστά αποτελέσματα και όχι με ωραία τσιτάτα. Να μας έχετε εμπιστοσύνη. Η ζωή όλων των Ελλήνων θα γίνει σύντομα πολύ καλύτερη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και στο επανειδήν.